Θα ασχοληθούμε σε όλο το τρίτο μέρος με το Food Brokers, τρόφιμα από όλη την Ελλάδα για όλο τον κόσμο, ένα σύνθημα που γίνεται πράξη με παγκόσμια αναφορά από την πρώτη ελληνική ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας παραγωγοί και προμηθευτές προωθούν και πολλούν τα προϊόντα τους σε επαγγελματίες αγοραστές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνομιλητής κατά κάποιο τρόπο, ο κύριος Σπύρος Μερκούρης, εκπρόσωπος της Food Brokers. Κύριε Μερκούρη, καλησπέρα σας. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς από τη μεριά μας. Θα πραγματοποιήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες επαγγελματίες, παραγωγούς, στον κλάδο της εστίασης, του πρωτογενή τομέα και όχι μόνο. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ευχαρίστω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι Food Brokers? Η foodbrokers.com είναι μια νέα ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα αγοράς και πώλησης τροφίμων και ποτών που απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες, αγοραστές και επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο. Με άλλα λόγια, είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάντησης, επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης αλλά και συναλλαγής, γιατί στόχος είναι η πώληση, από την μία μεριά Ελλήνων παραγωγών, μεταποιητών και προμηθευτών τροφίμων και ποτών και από την άλλη μεριά ενός παγκοσμίου δικτύου αγοραστών και επιχειρήσεων. Και όταν λέω παγκοσμίου, εννοώ, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και του εξωτερικού. Η λίστα λοιπόν με τους ωφελούμενους εντός εισαγωγικών δεν έχει όριο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η λίστα με τους ωφελούμενους δεν έχει όριο ακριβώς. Από την μία δίνουμε πρόσβαση σε χιλιάδες ελληνικές μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις κυρίως, να προωθήσουν τα προϊόντα τους αποτελεσματικά στην παγκόσμια αγορά και στην ελληνική αγορά και από την άλλη σε εταιρείες μικρές και μεγάλες και κολοσσούς του εξωτερικού να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά τρόφιμα και ποτά. Κύριε Μερκούρη, είναι κάτι πρωτοποριακό. Εγώ είναι παρόμοιο εγχείρημα δεν έχω ξανακούσει. Είναι πρωτοποριακό και ο τρόπος που την έχουμε φτιάξει και δομήσει την πλατφόρμα προσφέρει τόσα πολλά πλεονεκτήματα και ευκολίες που πραγματικά την κάνει χρήσιμο εργαλείο και για τους παραγωγούς και προμηθευτές αλλά και για τους αγοραστές. Γιατί ξέρετε, για να υπάρχει ένα επιτυχές αποτέλεσμα που είναι η πώληση και μάλιστα σε μαζική κλίμακα χρειάζονται και τα δύο μέρη. Χρειάζεται και ο προμηθευτής που παρέχει τα προϊόντα και ο αγοραστής που είναι διατεθειμένος να τα αγοράσει και χρησιμοποιεί κριτήρια. Άρα πρέπει να προσεγγίσουμε και τους αγοραστές. Θέλω να σας απευθύνω κάποια ερωτήματα, νομίζω ερωτήματα που θέλω να σας απευθύνει και ο μέσος τηλεθεατής και μετά να παρουσιάσουμε σε κάποιες θεματικές σε μια συγκεκριμένη παρουσίαση. Ξεκινήσαμε. Τι είναι Food Brokers? Μας δώσατε συγκεκριμένη εξήγηση. Γιατί δημιουργήθηκε? Είναι απλό. Το όραμά μας είναι να ταξιδέψουμε την Ελλάδα, τα προϊόντα της, το ελληνικό τρόφιμο και ποτό σε όλο τον κόσμο. Να καταστήσουμε τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά γνωστά, προσβάσιμα και ανταγωνιστικά στις αγορές όλου του κόσμου. Οι λέξεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Γνωστά προϋποθέτει και συνεπάγεται αποτελεσματική προβολή. Προσβάσιμα σημαίνει ότι έχουν φτάσει στον αποδέκτη, τον επαγγελματία αγοραστή, που αν δεν προσεγγίσουμε αυτόν, δεν θα φτάσουμε στα μαγαζιά και στον τελικό καταναλωτή ποτέ. Και ανταγωνιστικά, γιατί μέσα από την συναλλαγή και από τη διάδραση αφενός μεν του προμηθευτή, των προμηθευτών και των αγοραστών, ερχόμαστε και ευθυγραμμίζουμε και προσαρμόζουμε την ποιότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Υπάρχει και αυτό το δυνατό brand name του ελληνικού προϊόντος. Κακά τα ψέματα. Η βάση είναι αυτή. Ναι. Τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά είναι εξαιρετικής ποιότητας και έχουν ένα πολύ δυνατό όνομα έξω. Όμως, στερούμαστε η ελληνική βιομηχανία, να το πω πιο τεχνικά, τροφίμων και ποτών, στερείται εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας. Αργότερα, που θα προχωρήσουμε στην κάρτα, θα έχω την ευκαιρία να σας δείξω τι εννοώ. Νομίζω ότι υπήρχε ένα κενό στο μεταφορικό μέσο. Η ζήτηση υπήρχε, προϋπήρχε, έτσι δεν είναι? Το μεταφορικό μέσο υπήρχε ένα κενό. Όταν λέτε μεταφορικό μέσο, εννοείται την αποτελεσματική επικοινωνία. Ακριβώς η επικοινωνία, βέβαια, που έρχεται η Food Brokers να συνδέσει αυτό και ακριβώς να λύσει αυτά τα προβλήματα. Μα αυτό κάνουμε. Απλοποιούμε την επικοινωνία και μεγιστοποιούμε την αξιοπιστία και την
ασφάλεια των συναλλαγών, που είναι δύο κριτήρια πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα. Ξέρετε, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, είναι πολύ εύκολο να προβληθείς μέσα από έναν διαδικτυακό τόπο. Αυτό το κάνουν σχεδόν όλοι. Είναι δύσκολο να διακριθείς όμως. Δηλαδή να σε δει ο αγοραστής και να σε προτιμήσει. Και επίσης είναι ακόμα πιο δύσκολο να προχωρήσεις στην συναλλαγή, γιατί υπάρχει δυστυχώς η ηλεκτρονική απάτη. Σωστά. Έτσι. Φαινόμενο το οποίο την ανέλαβαν εξέλεγξη διαστάσεις. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, να περάσουμε ποιες ανάγκες καλύπτει. Τις ανάγκες, ναι, ευχαρίστω. Τις ανάγκες των προμηθευτών αφενός με να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα τους. Τις ανάγκες των αγοραστών να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα, που το, η αναγνωρισιμότητά τους, το brand awareness που λένε και οι μαρκετίστες, ναι, είναι υψηλό στις αγορές όλου του κόσμου. Επίσης, στην ανάγκη των προμηθευτών να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τους αγοραστές. Τους δίδουμε πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο αγοραστών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στους αγοραστές, ξέροντας την αγορά για τα προϊόντα την οποία ενδιαφέρονται, αυξάνεται η διαπραγματευτική τους ισχύ και έχουν πρόσβαση κατευθείαν στον παραγωγό. Άρα, ελαχιστοποιούν και τα κόστη. Βλέπετε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται αποτελεσματικά από τους μεν παραγωγούς για ανάπτυξη των εταιριών τους και από τους μεν αγοραστές και επιχειρήσεις για ελαχιστοποίηση των διαχειριστικών εξόδων, αφενός μεν και αφετέρου τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του δικού τους πελάτη. Αυτά είναι τα βασικά πλεονεκτήματα. Μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων, βέβαια. Λοιπόν, τώρα πώς βοηθάει την ελληνική οικονομία? Η ελληνική οικονομία, με εξαίρεση το κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας, αλλά και του τουρισμού, έχει χαρακτηριστικά έντονης εσωστρέφειας και χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Από την άλλη μεριά, είμαστε μια μικρή οικονομία. Τα μεγέθη της είναι μικρά. Άρα, το να πάμε σε αγορές του εξωτερικού και να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, είναι μονόδρομος. Ειδικά στον κλάδο τροφίμων και ποτών, ισχύουν κάποια πράγματα, κάποια νούμερα, τα οποία καλό είναι να τα δείξουμε και ας προχωρήσουμε βέβαια, λίγο την διαφάνεια. Δεν μας πειράζει, ζωντανή εκπομπή είναι. Ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Ας εκμεταλλευτούμε και τα επικοινωνιακά πλεονεκτήματα. Ακριβώς εδώ. Πιθανότατα ίσως να έχουμε. Σωστό. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, ο ελληνικός κλάδος των τροφίμων και των ποτών, ναι, αφορά 15.700 επιχειρήσεις, ναι, που κάνουν 15 δις ευρώ κύκλο εργασιών και απασχολούν 111.000 εργαζόμενους. Μιλάμε για την ελληνική βιομηχανία. Για την ελληνική βιομηχανία. Ναι. Μόνο το 2% των επιχειρήσεων κάνουν τζίρο 10 δισεκατομμύρια. Και το 98% των επιχειρήσεων, δηλαδή, ναι, 15.400, κάνουν τα υπόλοιπα 5 δισεκατομμύρια. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι μικρές, οικογενειακές, κατακαιρματισμένες, με μικρό όγκο παραγωγής, χαμηλής οργάνωσης, με εσωστρέφεια, χαμηλή ανταγωνιστικότητα, έλλειψη σε κεφάλαια χρηματοδότησης ή δυσκολίες χρηματοδότησης και βεβαίως απουσία οικονομιών κλίμακας. Τους λείπει ο όγκος για να έχουν κερδοφορία. Ναι. Άρα, ένα μεγάλο συμπέρασμα, συγγνώμη που βγαίνει, είναι ότι ένα μεγάλο και κρυφό μέρος της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών θα πρέπει να γίνει ορατό. Σωστά. Στην εγχώρια αγορά και στις διεθνείς αγορές. Να γίνει ορατό. Να γίνει ορατό. Σωστότερος όρος. Να σταθεί στα πόδια του και να γίνει ορατό. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αν προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια, ναι, οι εξαγωγές του κλάδου τροφίμων και ποτών που κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στα 6 δισεκατομμύρια. 6 δισεκατομμύρια. Πάμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια, δεν πειράζει. Αυτές είναι οι 10 κυριότερες χώρες που τρέχουμε. Εξαγωγές. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας κατακερματισμός δυνάμεων. Όχι μόνο κάνουμε λίγο όγκο εξαγωγών, αλλά τον κάνουμε και διάσπαρτο. Διαμοιράζεται χωρίς κοινό στόχο. Πηγαίνει στον πόλεμο σε πολλά μέτωπα. Ακριβώς, ναι. Πάμε στην επόμενη που είναι πολύ σημαντική διαφάνεια. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Σε δύο μόνο χώρες. Ναι. Εδώ έχουμε και την Ιταλία, ωστόσο, σωστά. Την είχαμε και την Ιταλία, ναι. Ναι, την έχουμε, ναι, ναι, και την Ιταλία. Να δούμε την κάρτα με την Ιταλία μέσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν την έχουμε, ευχαρίστως. Διαφορετικά, δεν πειράζει. Βέβαια. Είναι η κάρτα με την Ιταλία. Ωραία.
Που βλέπουμε στον αέρα, βέβαια. Τέλεια. Ωραία. Προσθέτοντας, αν μπορούμε να τη δούμε, θα είναι ευχής έργων. Τέλεια. Ακριβώς. Να το. Εστιάζοντας σε τρεις χώρες, ο κύκλος των εργασιών του Χορέκα, δηλαδή των hotels, restaurant και καφέ, του κλάδου της εστίασης, ναι, που είναι και επίκαιρος λόγω της πανδημίας. Ακριβώς. Σε αυτές τις τρεις χώρες ο τζίρος είναι 294 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εισαγωγές που κάνουν αυτές οι τρεις χώρες, από όλες τις χώρες που συνεργάζονται, είναι στα 159 δισεκατομμύρια. Και εμείς, με ένα εξαιρετικής ποιότητας brand, το ελληνικό τρόφιμο και ποτό, έχουμε μόλις κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια, δηλαδή μόλις το 1,2%. Θέλω τώρα να σας κάνω μία αναγωγή στις προηγούμενες διαφάνειες. Σε έναν όγκο 300 δις, με εισαγωγές αυτές τις τρεις χώρες, 160 δις, εμείς έχουμε τα δύο. Και 98% των επιχειρήσεων πασχίζουν να βρουν φωνή και τρόπο να εξάγουν εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα. Να λοιπόν τι έρχεται να κάνει foodbrokers.com. Έρχεται να δώσει φωνή, πρόσβαση, εργαλεία σε αυτές τις αγορές, και όχι μόνο, αλλά εστιάζουμε σε αυτές, ναι, στους Έλληνες προμηθευτές, αλλά φωνάζουμε και στους αγοραστές, δείτε μας. Γιατί η πλατφόρμα μας είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο έρευνας αγοράς. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στις απορίες των τηλεθεατών. Αυτό δεν είπα στην αρχή. Παρακαλώ. Στο πρακτικό σκέλος, η εγγραφή πώς γίνεται? Είναι πανεύκολο. Είναι πανεύκολο. Ο κάθε προμηθευτής, παραγωγός, μεταποιητής, ναι, επισκέπτεται την πλατφόρμα και με το επαγγελματικό του αφημί, ένα email και ένα τηλέφωνο, καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας του. Εμείς στην Food Brokers κάνουμε έναν τυπικό έλεγχο ότι όντως το αφημί αυτό είναι επαγγελματικό και υφίσταται η εταιρεία, ναι, για να μην μαζεύουμε σκουπίδια σε εισαγωγικά, και εγκρίνεται η εγγραφή του. Άρα το πρώτο βήμα έχει επιτευχθεί και είναι απολύτως δωρεάν. Έχω καταχωρήσει την εταιρεία μου. Το δεύτερο βήμα είναι να καταχωρήσουμε τα προϊόντα που ενδιαφέρομαι να πουλήσω. Τα προϊόντα μου. Τι κάνω? Αρχίζω και καταχωρώ ένα-ένα τα προϊόντα, χρησιμοποιώντας την περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις ποιοτικές προδιαγραφές, βίντεο, φωτογραφίες, πιστοποιήσεις, διακρίσεις, ναι, οτιδήποτε αφορά το προϊόν, και επίσης την τιμή, και επειδή αναφερόμαστε σε, ναι, επαγγελματίες αγορές, την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Έχω μια απορία τώρα εδώ. Παρακαλώ. Τηλεφωνική υποστήριξη υπάρχει? Σαφέστατα. Γιατί αν μπω εγώ μέσα, σαφέστατα, και χάσω τον μπούσουλα μετά... Όχι μόνο τηλεφωνική υποστήριξη, είναι και βασικό. Συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, αλλά και live chatting με άνθρωπο της πλατφόρμας. Είναι πολύ βασικό, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Είμαστε εκεί να καθοδηγήσουμε και να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Ο στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των παραγωγών, προμηθευτών και των προϊόντων που θέλουμε να προβάλλουμε. Μάλιστα. Συγκεκριμένο όραμα, συγκεκριμένη στρατηγική. Ναι, αυτά τα είπαμε και προηγουμένως, αλλά είναι καλό που τα ξαναδείχνουμε. Να πω πριν φτάσουμε εδώ, ναι, ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει και από πλευράς αγοραστή, με εξαίρεση τα προϊόντα. Ότι και ο αγοραστής, χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό του αφημί, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο και ένα email, μπορεί να καταχωρήσει την εταιρεία του ως αγοράστρια εταιρεία. Πάλι γίνεται ένας τυπικός έλεγχος εκ μέρους της Food Brokers και εγκρίνεται. Και αυτό το βήμα για τους αγοραστές είναι δωρεάν. Άρα έχουμε από τη μία πλευρά την ζήτηση και από την άλλη την προσφορά, οργανωμένη. Ο αγοραστής, και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί δεν αναφερόμαστε μόνο στους προμηθευτές. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι και οι αγοραστές, και της Ελλάδας κυρίως, ότι η foodbrokers.com είναι μια πλατφόρμα που γίνεται εργαλείο έρευνας αγοράς και μάλιστα αποτελεσματικής έρευνας αγοράς. Μπαίνεις μέσα, βάζεις τα κριτήρια, την κατηγορία των προϊόντων που θέλεις, τα κριτήρια που θέλεις, και σου εμφανίζει η πλατφόρμα μια σειρά από προϊόντα. Και έχεις και την δυνατότητα online και live συναλλαγής και επικοινωνίας με τους προμηθευτές. Αν δεν σ' αρέσει μια τιμή ή αν έχεις μια πορεία ή αν ο όγκος, η μίνιμουμ ποσότητα παραγγελίας σου είναι μικρή ή μεγάλη και θέλεις λίγο, ναι, μικρότερη, παραδείγματος χάρη τώρα λέω, μπορείς να επικοινωνήσεις κατευθείαν με τον συγκεκριμένο προμηθευτή, να ανταλλάξετε μέσω της πλατφόρμας μηνύματα και να υπάρχει διάδραση. Ναι. Και έτσι επιτυγχάνεται και η πώληση. Χωρίς μεσάζων.
Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Επίσης, μια και είπατε μεσάζοντες, οι υποστηρικτικές μας υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικές. Ναι. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα για λογαριασμό του προμηθευτή να κάνουμε ποιοτικούς ελέγχους και κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά και πριν την αποδέσμευση της παραγγελίας, που είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που βλέπει ο αγοραστής στην οθόνη του, αυτό θα παραλάβει. Όπως επίσης, υποστηρικτικά ακόμα δωρεάν αποστολή δειγμάτων. Μπορούμε να οργανώσουμε την μεταφορά των προϊόντων προς τον αγοραστή μέσω της πλατφόρμας, αν δεν έχουν οι ίδιοι μεταφορικές εταιρείες, και επίσης και την all risk, δηλαδή κατά παντός κινδύνου ασφάλισή τους. Επίσης, μπορούμε, πολύ σημαντικό, να διασφαλίσουμε την συναλλαγή χρησιμοποιώντας έναν ενδιάμεσο τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ είμαι αγοραστής και εσείς είστε προμηθευτής. Θέλω να αγοράσω από εσάς προϊόντα. Δεν έρχομαι να σας πληρώσω πριν, χωρίς να μου έχετε στείλει τα προϊόντα. Με την παραγγελία που συμφωνούμε, καταθέτω το 50% των χρημάτων σε έναν ενδιάμεσο τραπεζικό λογαριασμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Και τα χρήματα παραμένουν εκεί. Όταν μου δώσετε σήμα ότι η παραγγελία μου είναι έτοιμη προς αποδέσμευση, συμφωνούμε και καταθέτω το άλλο το 50%, την εξοφλώ, πάλι στον escrow, ενδιάμεσο τραπεζικό λογαριασμό. Όταν φτάσουν τα προϊόντα σε μένα και ελέγξω ποσοτικά και ποιοτικά ότι όλα είναι καλώς, τότε και μόνο δίνω σήμα και αποδεσμεύονται τα χρήματα και πάνε στο λογαριασμό σας. Έτσι έχουμε αφενός μεν την ικανοποίηση του αγοραστή ότι αυτά που παρήγγειλα, στην τιμή που παρήγγειλα, στην ποιότητα που παρήγγειλα και στην ποσότητα που παρήγγειλα, ήρθαν καλώς και του μεν προμηθευτή ότι απέκτησε έναν ικανοποιημένο πελάτη και πληρώθηκε. Εγώ βλέπω ένα σχεδιασμό χωρίς κενά. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι. Έχουμε πιάσει τα σημαντικότερα σημεία που ήταν άγχος και προβληματικά σημεία για τους δύο συναλλασσόμενους και νομίζω ότι, αν όχι σε απόλυτο βαθμό, κατά 99,9% τα έχουμε λύσει. Δίνεται βήμα, φωνή, διέξοδο και προοπτική στο 98%. Στο 100%. Τίποτα δεν εξαιρεί το 2%. Αλλά το 98% είναι μεγάλη μάζα. Έχετε δίκιο, βέβαια. Είναι μεγάλη μάζα. Έτσι. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι το όραμά μας είναι να καταστήσουμε τα ελληνικά προϊόντα γνωστά, προσβάσιμα και ανταγωνιστικά στις αγορές όλου του κόσμου. Τώρα, το γνωστά, το προσβάσιμα και το ανταγωνιστικά, μετά από την συζήτησή μας, νομίζω ότι έχουν περισσότερο περιεχόμενο και νόημα. Και ο τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι έχοντας απλοποιήσει τις επικοινωνίες και μεγιστοποιώντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Με τον escrow λογαριασμό, με τους ποιοτικούς ελέγχους, με την online άμεση συναλλαγή μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή. Έτσι. Μάλιστα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έρχεται και καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος αφενός μεν των Ελλήνων προμηθευτών. Ένα ξεχασμένο κομμάτι, κύριε Μερκούρη. Ίσως. Ας μην είμαστε απόλυτοι, αλλά ναι. Ναι. Ένα κομμάτι που αδυνατούσε να δείξει τις δυνατότητές του σε παγκόσμια κλίμακα. Και πραγματικά ήταν κρίμα. Λοιπόν, κάποιος τώρα, επειδή εγώ είμαι, ξέρετε, λίγο πρακτικός, υπάρχουν κάποιες απορίες. Τις περισσότερες νομίζω ότι τις λύσαμε. Θέλει κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο επαγγελματίας, να σας βρει και να σας ρωτήσει κάποια πράγματα περαιτέρω. Τι πρέπει να κάνει? Ό,τι είπατε, μέσα στην πλατφόρμα θα βρει όλους τους τρόπους επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικά, είτε με email, είτε με live chatting. Είμαστε εκεί να το απαντήσουμε οποιαδήποτε απορία έχει. Μια σημαντική πρωτοβουλία με τη σφραγίδα Greece, Ελλάδα. Ναι. Γιατί μιλήσαμε και για δράσεις και για πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και για ένα δυνατό brand name, ελληνικό προϊόν. Ερχόμαστε και καλύπτουμε ένα κενό που μπορεί να υπήρχε είτε από πλευράς επιχειρήσεων είτε από πλευράς πολιτείας. Έτσι. Για μας οι εξαγωγές, μάλλον να το πω διαφορετικά, ένα βήμα πιο πριν, για μας το να προβάλλουμε αποτελεσματικά και να αυξήσουμε τους τζίρους των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό είναι μονόδρομος. Τι έλειπε? Έλειπε η απόφαση να εστιάσουμε στις εξαγωγές. Το κάναμε. Σαν food brokers. Τι έλειπε? Το εργαλείο που να δώσει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να το κάνουν αυτό το πράγμα. Τώρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όλα είναι έτοιμα. Και είμαστε εκεί για να τον βοηθήσουμε αν κάποιος δυσκολεύεται. Επίσης, μέσα από αυτή τη διάδραση τους βοηθάμε ποιοτικά να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους.
Τους βοηθάμε να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος, γιατί θα πουλήσουν περισσότερο, άρα θα ελαχιστοποιήσουν ή θα μειώσουν τα κόστη τους. Με συγκεκριμένους κανόνες. Με συγκεκριμένους κανόνες. Το μόνο που χρειάζεται είναι και αυτοί να πιστέψουν σε αυτό το πράγμα, σε αυτήν την πρωτοβουλία και σε αυτόν τον στόχο που αφορά τις εταιρείες τους. Είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουν να βγουν αποτελεσματικά στις αγορές όλου του κόσμου και να αναπτυχθούν και να βοηθήσουν τα προϊόντα τους να προχωρήσουν. Και έτσι να τονωθεί εν συνόλο η ελληνική οικονομία που το χρειαζόμαστε. Δείτε λίγο τα νούμερα που σας έδειξα στην αρχή, αυτές τις δύο ευκαιρίες που υπάρχουν, ότι από 300 δισεκατομμύρια που είναι το χορέκα, τα 160 δισεκατομμύρια είναι οι εξαγωγές σε τρεις χώρες και εμείς έχουμε μόλις τα δύο. Και επίσης, κάτι που δεν το είπαμε σε αυτήν τη διαφάνεια, κοιτάξτε λίγο εδώ, στην Ελλάδα εισάγουμε 7 δισεκατομμύρια τρόφιμα. Και το 98% αυτών των επιχειρήσεων τζιράρει 5. Και τα ελληνικά προϊόντα είναι εξαιρετικής ποιότητας. Αλλά εμείς εισάγουμε 7 δισεκατομμύρια. Γιατί κανείς δεν σκέφτηκε να πει, τι εισάγουμε, μπορούμε να το παράγουμε εδώ, σε τι βαθμό, πώς θα το προωθήσουμε, πώς θα τα κάνουμε πιο ανταγωνιστικά. Να ο τρόπος, η foodbrokers.com. Ένα καλοδουλεμένο project. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο μας παρουσιάσατε. Οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας. Αρκεί να πιστέψουμε, νομίζω, στις δυνάμεις μας. Νομίζω το πλάνο είναι πιστικό και είναι και πάρα πολύ απλό. Είναι απλό. Είναι απλό γιατί δίνουμε όχι μόνο τη στρατηγική θεώρηση, αλλά και τον τακτικό τρόπο με τον οποίο μπορεί ο κάθε ένας Έλληνας παραγωγός πλέον να βγει στο διεθνή στίβο και στον εγχώριο. Βέβαια. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής. Κάποια πράγματα γίνονται λίγο πολύ αυτόματα. Είμαστε παραγωγοί. Ας υποθέσουμε ότι αύριο 10.000 παραγωγοί από τους 15 και προμηθευτές και μεταποιητές, από τις 15.400 εταιρείες, οι 10.000 εγγράφονται. Για μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, οι προμηθευτές θα βλέπουν τι κάνει και ο σχετικός τους ανταγωνισμός. Τι κάνει καλύτερα, τι κάνει χειρότερα, τι χρησιμοποιεί. Άρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα μας σαν ένα εργαλείο βελτίωσης. Ένας ο θεμητός ανταγωνισμός. Μπράβο. Σωστά. Όλοι μαζί θα γίνουμε καλύτεροι. Βέβαια. Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Όσοι δεν μπουν, δεν θα πάνε καθόλου. Μπαίνεις σε ένα πεδίο δράσης, αλληλεπίδρασης, ακριβώς κανόνων. Αυτό. Και μεταξύ των προμηθευτών. Ακριβώς. Και αν θέλετε και ένας απότερος στόχος είναι αυτοί οι προμηθευτές να έρθουν και οι ίδιοι σε επαφή μεταξύ τους και να συνεργαστούν ούτως ώστε να δημιουργήσουν ισχυρότερα brands, καλύτερες συνθήκες παραγωγής, να ελαχιστοποιήσουν τον κατακερματισμό της παραγωγής και έτσι να δημιουργηθούν μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος, άρα πιο δυνατές επιχειρήσεις, άρα πιο οργανωμένη προώθηση των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Ήρθε η ώρα για μια νέα αρχή και ποτέ δεν είναι αργά. Ακριβώς. Θα ήθελα να παρακινήσω τους Έλληνες προμηθευτές να μην χάσουν την ευκαιρία. Προμηθευτές, εγώ εννοώ και τους παραγωγούς και την μεταποίηση και τους προμηθευτές προϊόντων. Δεν εξαιρείται κανείς. Οποιοςδήποτε έχει στην κατοχή του ελληνικά τρόφιμα και ποτά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα μας. Να μην χάσουν την ευκαιρία και να μπουν στην πλατφόρμα μας. Να εγγραφούν. Είναι δωρεάν. Να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους. Είναι δωρεάν. Και να τους δώσουν ευκαιρία και φωνή να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά διεθνώς και εγχωρίως. Μάλιστα. Τρόφιμα από όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Ακριβώς αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία, εγώ σας η οποία ευχαριστώ. Βέβαια είναι δεδομένη. Να είστε καλά.